τώρα από τα εις αμφιλεγόμενες πορείες, πάμε στις πορείες με δεδομένα θετικό πρόσημο. Πάμε να δούμε το βίντεο που ετοίμασε το Κόντρα και ο Κωνσταντίνος Μαραβελίδης για μια μεγάλη απώλεια των ελληνικών γραμμάτων του χώρου της προόδου της χώρας μας, για την απώλεια του πολυγραφότατου Βασίλη Βασιλικού. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό στο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, βυθίζοντας σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς και από τους πιο μεταφρασμένους Έλληνες συγγραφείς. Ήταν πάντα ενεργός πολίτης, μαχητικός και με ανήσυχο πνεύμα, υπερασπιζόμενος τις αξίες της δημοκρατίας. Γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 1934 στη συνοικία των Ποταμουδίων Καβάλας. Οι γονείς του κατάγονταν από τη Θάσο. Αποφύτησε από το Λύκειο Καριωτάκη, τη σχολή Βαλαγιάννη και το Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια. Στη συνέχεια σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και σκηνοθεσία τηλεόρασης στη Δραματική Σχολή του Πανεπιστημίου Yale. Από το 1967 μέχρι το 1994 έζησε και εργάστηκε στο εξωτερικό, με τα πρώτα 7 χρόνια να είναι εξόριστος από τη Χούντα. Με ένα τριετές διάλειμμα το 1981 έως το 1984, όπου επέστρεψε στην Ελλάδα και ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΕΡΤ επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Βασίλης Βασιλικός έχει γράψει μυθιστορία, νουβέλες, διηγήματα, θεατρικά έργα και ποίηση. Έξω, στο μπαλκόνι ανθισμένο, σε μια γλαστούλα φτωχική, από το Μάι εκεί έχω φυτεμένο χιώτικο ένα γιασεμί. Ανθάκια κάτασπρα του σκέπαζαν τα κλόνια και τις γλυκές τους σκορπίζαν μυρωδιές, λες και η άνοιξη του έφερε τα χιόνια μέσα στις ξέγνιαστες του ημέρες και βραδιές. Υπήρξε επίσης και μεταφραστής σημαντικών συγγραφέων. Από τα πρώτα του και γνωστότερα του έργα είναι η Μυθολογία της Αμερικής, το Ψαροντούφεκο, Θύματα Ειρήνης, οι Φωτογραφίες, το Ζήτα, ο Ιατροδικαστής και ο Θάνατος του Αμερικάνου. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 33 γλώσσες ανά τον κόσμο, καθώς και στη γραφή Μπράιγ. Αμέσως μετά τη δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, έγραψε το Ζήτα. Το έργο πρωτοδημοσιεύτηκε σε συνέχεια στο περιοδικό Ταχυδρόμος το 1966. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε σε βιβλίο από τις εκδόσεις Θεμέλιο, σχεδόν ταυτόχρονα με τη δίκη των κατηγορουμένων για τη δολοφονία. Το 1967 η Χούντα απαγόρευσε την κυκλοφορία του στην Ελλάδα. Η ιστορία που συγκλώνησε την Ελλάδα, αλλά που δεν θα την έγραφα ίσως εγώ ποτέ, αν και είχε γίνει τύπα στο σπίτι μου της Θεσσαλονίκης, έναντι υπήρχε ένας άνθρωπος, ο ιστρούκτορας μου, ο κομματικός ιστρούκτορας, ο ιδεολογικός του, ο Δημήτρης Δεσποτίδης, ο οποίος επέμενε να γράψω το βιβλίο, αλλά με βοήθησε και όλο το γαμπρί μου, έφερε όλο το ανακριτικό υλικό του Σαγκζεφτάκη σε φωτοτυπία, δύο δωμάτια γέμισα. Ο στρατηγός κοίταξε την ώρα. Από τη στιγμή που μου ήρθε αυτή η πρώτη φράση, το βιβλίο γράφτηκε σε 20 μέρες. Γιατί ήταν εγκυμονούσα, κυλοπονούσα ήμουνα. Το είχα μέσα μου, αλλά το κλειδί της αφήγησης. Το έργο έγινε αμέσως σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα και βοήθησε κυρίως με την κινηματογραφική προβολή του από τον Κώστα Γαβρά στη διεθνοποίηση της κατάστασης στην Ελλάδα. Και το Ζήτα έγινε έτσι τελικά. Και το Ζήτα έχει τη δύναμη που μου λένε τώρα έχει, όπως το δεχτήκαν οι άνθρωποι αυτή τη δύναμη, είναι γιατί έγινε με πάθος. Δηλαδή με ένα τρομακτικό πάθος από μένα και από τους άλλους τελικά. Νομίζω κατάφερα, μιλώντας με τους ανθρώπους, μιλώντας στο Μοντάν, στο Σεμπούν και αυτά, να τους μεταφέρω αυτό το πάθος και να το νιώσουν. Και όλοι οι ηθοποιοί ένιωσαν όλοι έτσι. Δηλαδή, γίναμε ένα συνεργείο που είμαστε σαν ένα κομμάντο όταν κάναμε το φίλμα. Ο Βασίλης Βασιλικός ήταν ενεργός και στην πολιτική. Τοποθετήθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της εκλογικής συνεργασίας Πράσινη Δημοκρατική Αριστερά στις βουλευτικές εκλογές του 2015. Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν πάλι υποψήφιος, αυτή τη φορά όμως με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπου και εξελέγει. Μετά την είδηση του θανάτου του, συλληπιτήρια μηνύματα έστειλαν η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σικελαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς και πλήθος προσωπικότητων από τον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού. Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Βασίλη Βασιλικού. Με αφορμή τον θάνατο του σπουδαίου συγγραφέα και αγωνιστή της αριστεράς, η ΕΣΥΑ αποφάσισε τη μετονομασία του μορφωτικού ιδρύματός της σε Βασίλης Βασιλικός.